Σήμερα επισκεφτόμαστε την πόλη σας για να ενημερώσουμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή ένα νέο εργαλείο για τη ρύθμιση των χρεών, των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η επίσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής εκστρατείας. Μόλις τώρα ήρθα από τα Τρίκαλα, στη συνέχεια θα πάω στο Βόλο και μετά στη Λάρισα. Με σκοπό να επισκεφτούμε τουλάχιστον 50 μεγάλες πόλεις της χώρας και να ενημερώσουμε για τα ευνοϊκά ωφέλη αυτού του μηχανισμού. Μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα ωφέλη? Ο νόμος λέει ρητά ότι καθένας πληρώνει αυτό που μπορεί, εφόσον καλυφθούν όλες οι ανελαστικές δαπάνες, και αυτό καθορίζει τη μηνιαία δόση, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τα χρέη του. Και τα παλιά χρέη λοιπόν που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης αποπληρώνονται σε μακροχρόνιες δόσεις, στο δημόσιο σε 10 χρόνια, και οποιοδήποτε ποσό μείνει στο τέλος ανεξόφλητο διαγράφεται. Είναι αυτό που λέει ο νόμος, το κούρεμα του χρέους. Είτε αυτό είναι πρόστιμα, είτε είναι προσαυξήσεις, είτε είναι ακόμα και αρχικό κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και για τα τραπεζικά χρέη. Προβλέπονται λοιπόν μακροχρόνιες αποπληρωμές που να ξεπερνούν και τα 10 χρόνια και στο τέλος διαγράφεται οτιδήποτε απομείνει, είτε είναι πανωτόκια, είτε τόκια, είτε κεφάλαιο. Υπάρχει ένας αντίλογος, κύριε Κουρμούζη, που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ισχύει αυτό? Και απαιτείται και μεγάλη χαρτούρα για να μπορέσουν να ενταχθούν. Θα έλεγα χαρτούρα δεν απαιτείται, διότι όλες οι διαδικασίες είναι ηλεκτρονικές και πλέον μέσα στην πλατφόρμα που έχουμε αναπτύξει, στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους, μπορείς να βρεις σχεδόν το σύνολο των πληροφοριών, οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, το βρίσκεις ήδη διαθέσιμο εκεί ηλεκτρονικά, καθώς και επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Σίγουρα δεν βρίσκεις κάποια δικαιολογητικά όπως αυτά που προκύπτουν από τα πρωτοδικεία, τα οποία παρέχονται ακόμα δυστυχώς έντυπη μορφή. Τώρα, όσον αφορά τις διαδικασίες, συγκρινόμενες με, παράδειγμα, τη ρύθμιση των 100 δόσεων, που ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ απλή που είχαμε φτιάξει το 2015, συγκριτικά, ναι, χρειάζονται πιο πολλά βήματα να γίνουν. Ωστόσο, η γραμματεία μας είναι πάντα εδώ, κοντά στους επιχειρηματίες και στους συνεργάτες, στους λογιστές, δικηγόρους, όποιον άλλον απαιτείται, να τους βοηθήσει με υποδείγματα, με οδηγίες, με υλικό, με μελέτες βιωσιμότητας που εμείς εκπονούμε και αναρτούμε στην ιστοσελίδα κλπ. Έχουν ξεκινήσει περίπου 27.000 επιχειρήσεις και περίπου 8.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Την αίτηση έχουν καταθέσει περίπου 2.500 επιχειρήσεις και 600 ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιτυχώς 23 επιχειρήσεις και αναμένονται τώρα να ολοκληρώσουν τον άλλο μήνα οι πρώτοι ελεύθεροι επαγγελματίες.